Στη Σουηδία, παιδιά, βάλανε το πιστοποιητικό σε τσιπάκι. Και το έχουν βάλει 6.000 άνθρωποι, βεβαίως, Σουηδοί. Υποδόρια το βάλανε. Όπως βλέπετε στις ταινίες. Εδώ είναι, κοιτάξτε. Να, σαν κόκκος ρεζιού είναι αυτό. Εδώ είναι, το έχουν βάλει, το τοποθετούν υποδόρια, το τσιπάκι, το οποίο πιθανά η πρώτη χρήση του είναι αυτή. Μετά μπορεί να αναβαθμιστεί το τσιπάκι, να κάνει και πληρωμές, ασύρματες. Μετά το τσιπάκι να αναβαθμιστεί περαιτέρω. Να, κοίτα πόσο μικρό εδώ, είναι. Εδώ, κοιτάξτε. Άρα, λοιπόν, το κάνανε επειδή ήθελαν, έτσι. Το έχει βγάλει μια εταιρεία, ναι, η οποία στο προσφέρει αυτό. Και αν κλείσει το κινητό σου, δηλαδή σκέψου τώρα να είσαι στην ουρά για τα καταστήματα, ναι, με τόση κίνηση που έχει. Ναι, ναι. Να κλείσει το κινητό σου από μπατέρα, τι κάνει. Ναι, έχει το τσιπάκι. Έχεις το τσιπάκι. Καλά, εντάξει. Αυτά θα πάνε το και στην Αμερική. Θα μας έρθουν τα δύο γυνατίου μπροστά του τώρα αυτά, τα τσιπάκια θα πάνε και στην Αμερική. Να δω τι θα κάνουν εκεί πέρα. Εντάξει, νομίζω ότι. Κοίταξε. Τώρα πρέπει να σκεφτόμαστε και τι λέμε, όπως αντιλαμβάνεσαι, διότι θα βγει κάποιος να πει το είπε ο Άκης με την Ευλαμπία. Ναι, ότι είμαστε υπέρ. Ανταποκριτή τους και να. Σωστά. Κοιτάξτε, όσοι υπάρχουν πάντα πληροφορίες ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο έτσι, που να γίνονται όλα με ένα τσιπάκι. Ναι, σωστά. Εγώ δεν έχω δει κάποιον άνθρωπο αυτό, με το τσιπάκι. Ναι, υπάρχουν έρευνες και για διάφορα, και για την παχυσαρκία και για άλλα πράγματα.